άστα να πάει. Τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ, ναι, ήρθε κορό, εντάξει. Άλεξ. Έναν Εβραίο, πήρε 45 χιλιάρια και δεν έγινε τίποτα. Και λέει, ήταν, είναι ο καλύτερος και ούτε με φωνάξανε εμένα όταν τα έβαζε να είναι και να αφήσω. Test, 1, 2, test. Τέλος, ναι. Θες ότι στο τέλος, εδώ και Παρθένα και στο πάντο μου στο τέλος, είμαστε όλοι μαζί, δεν είναι κακό. Έλα, Πέτρο μου. Έλα. Παρακαλώ.
Σαφώς. Να το ρίξουμε και αυτό. Μάζεσαι το μαγαζί που το αφήσουμε. Μάζεσαι πόσο όμως για τη συνεργεία. Όχι. Έτσι. Εσύ πάλι θα είσαι να το ψάξεις. Το δικό μας είναι αντικρατασμικό. Εσύ δεν μπορείς. Έχω σε μένα από τέτοιο. Τώρα εγώ το δοκιμάζω, πρέπει να μαζευτώ πολύ. Α, ναι, μου το έπες αυτό. Ανασυφίτας, δεν ξέρω. Και έβαλε τη χοροδία, έπεισε τη διευθύντρια να βάλει τη χοροδία να πει τραγούδια. Τέλος. Πώς πήγε το ψάλισμα? Εσείς είστε professionals σε κάποια μάτια, δεν έχετε ανάγκη. Ή πώς δεν είστε, ειδικά εσείς είστε μαέστρος. Απλά αυτά που είναι γρήγορα, δεν υπάρχει λόγος. Κρατάμε ένα ζήτημα. Τώρα μου θέλει να κάνει κανένα βίκα από το καναπά. Εντάξει, κάνω. Και του είπα κάτι. Του είπα, ναι, εσύ και ξέρω. Έχω το τσέπι. Του το φλάρο. Του το... And, now he was doing them. Yeah, 2 weeks later. Και τώρα τα κάνει τις άλλες. Εμείς θέλουμε παπάκι, να έρθεις εκεί. Έλεψαν θα το πει ο γιος του Δημήτρη. Πρέπει να πάμε στο πει του Δημήτρη. Όταν πάνω αφήνει στο χέρι του, κάνει το σταυρό του Δημήτρη. Θα είναι πόνο. Και δεν το κάνει μία φορά, το κάνει 10 φορές. And they could have put something over here, you know? This is a big arching, like it's made by like an arching or something. The best one is the school, because there's only a single one in the center, no stick or anything, and people just gather around. That's how I see that. It's an acoustic, it's just an acoustic. Oh, mon afto. Oh, afto, isn't it? Δεν θα έχει παραπάνω. Δεν θα έχει μπαταρία γι' αυτό. Παναγία μου, το βαρύ αυτό, πεθάνει.
να μην έχει ανοίξει. Είσαι σίγουρος. Πίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Προλάβατε, βλέπω. Κάνεις, Γεώργιε, καλά είσαι. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.
άλλιος σας, Δημήτρη, δεν είσαι τελευταίος. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, το εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιμάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως ως πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόνητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, σαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού,
έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμον γένους του Προέδρου, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτημον, τα καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης εκκλησίας, της ιεράς ημών αρχιεπισκοπής, της πόλεως και κοινότητος ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. For those who travel by land, sea, and air, the sick, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. For all deliverance from all affliction, grief, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκυνήσεις, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Yeah.
παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά το λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομιών αυτού. Και θείας θέλει.
Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει. Oh.
τον σαν πτωχή και φρανθήτωσα. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ανταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σέρς. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά Σου,
Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάση και το πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Κύριε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, των αιώνων. Amen.
ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξ ουδέν ως Θεός, επί πλοίον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθύνου όση, και η εξ ουδέν όσης της υπερηφάνης. Η μαρτύρες, ο Κύριε, ο κηρύσσον δώσεν, ο καβέστησαν από τον έντολο σου, τες αυτόν εσδίες ελέησον ημάς. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, beloved sisters and brothers in the Lord, I am so very pleased to be with you in Brookville at the Holy Resurrection for the Vespers of Contrition, for the so-called Catanictico Esperino. This unique service, the service that our church set for the Sundays of the Lent, prepares us to re-engage the fast in the coming week. This special Vespers reorients us to the sobriety and the gravity of Lent and to what it means for our lives. In tonight's service, we hear the magnificent prokimenon that was chanted so beautifully. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Turn not away your face from your servant, O Lord, because I am afflicted. Hearken unto me speedily, attend unto my soul and redeem it. This beautiful prayer, by which we cry out to God, to our Redeemer, from the depths of our souls. So with him, we ask our Lord to look upon us and not to be repulsed by our shortcomings and our failures because of our sins. But my brothers and sisters, are we willing to do the same for others, the same that we ask from our Lord to do for us? What I would challenge all of us to do is this. Are we able to not look away from our brothers and sisters with all their failings, with all their shortcomings? Are we able to recognize, are we able to empathize with their struggles, with their troubles, with their afflictions? Are we able to listen to them, to hearken unto them,
and to do so in a timely manner that serves their interests? Are we able to be a redemptive presence for their souls? These are difficult questions for all of us. As often as we ask for God to attend unto our needs and our problems, we should also attend unto the needs and the problems of one another. Our awareness of God's presence in our individual lives is a direct consequence of our spiritual presence in the lives of others. Roman philosopher Cicero said in Latin the following, non nobis solum nati sumus, which means we are not born only for ourselves. These words of Cicero remind us that we have as each other, we purpose in this world the each other, a purpose that extends well beyond our own egos. In truth, we have been born for others to be loved, for others to feel joy, for others to have safety and security, for others to feel valued and appreciated. When we give others the same attention and the same consideration that we want to feel from our God, our Lord, then we shall begin to notice something. We shall begin to perceive God's all-encompassing love surrounding our lives. We shall begin to see that God is never turned away from our needs, even in our deepest injuries. God's most profound silence is healing beyond measure. If this sounds like a ratio or a formula, you would not be completely wrong. What did the Lord Jesus say about the sinful woman who anointed his feet to the Pharisee? What did he tell to the Pharisee? He said, Αφέονται εαμαρτίε αυτής επολέ, γιατί ότι ηγάπησε πολύ. Her many sins are forgiven, because she loved much. This is what the Lord said. There is a spiritual truth here, that love magnifies the awareness of grace. Love magnifies the awareness of grace. If you are concerned that God may not be present to you in your daily life, consider amplifying your love and your concern for others. Reach out to those who are in need, who are in distress, who are in affliction. As you stir the reservoir of compassion within your heart for others, then you will feel the upwelling of God's mercy for you. This is what the Lord meant when he said to the Samaritan woman, those who drink the water that I give them, they will never thirst forevermore. The water that I give to them will become a fountain of water within them, springing up to eternal life. In this Lenten season, when we attend more diligently to the worship and to the teaching of the Church, let us pay close attention to the call of our services. They remind us of how we to live and how to love. That means the same way as God loves and lives. Thus, we shall arrive at the holy resurrection of our Lord Jesus Christ, our Lord who is blessed and glorified with his eternal Father, and the all-holy, good, and life-creating Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. My dear brothers and sisters, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα
ζήσαμε μαζί μία ωραία ακολουθία που έχει καθιερώσει η Εκκλησία μας τις Κυριακές που είναι μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τις Κυριακές αυτές ζούμε ένα πέρασμα, όπως είδατε, σε αυτόν τον Εσπερινό που γίνεται στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως. Παρατηρήσατε ότι μετά την είσοδο που κάναμε με όλους τους ιερείς που φορούσαν τα κυριακάτικά τους, τα φωτεινά άμφια, τα ζωντανά χρώματα, ξαφνικά κατεβαίνουν τα φώτα, μπαίνουν όλοι οι ιερείς μέσα και αλλάζει η ατμόσφαιρα. Με τον Εσπερινό, όπως ξέρετε, μπαίνουμε στην επόμενη μέρα. Μετά την είσοδο είναι η στιγμή ακριβώς που μπαίνουμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι η Δευτέρα. Αρχίζει ξανά η αυστηρή νηστεία. Τελειώνει το διάλειμμα που κάνουμε το Σαββατοκύριακο για να πάρει δύναμη ο χριστιανός από την νηστεία, την Αναστάσιμη Κυριακή, διότι κάθε Κυριακή είναι Ανάσταση για την Εκκλησία μας, και ξανά μπαίνουμε στο πένθος της Σαρακοστής, στην νηστεία. Ξανά μας θυμίζει η Εκκλησία ότι αρχίζει η νηστεία. Βλέπετε όλοι, οι κληρικοί βάζουν τα σκούρα τους στα άμφια και κατεβάζουμε τα φώτα. Ακόμα και οι ψάλτες ψάλουν διαφορετικά, πιο κατανυκτικά, πιο χαμηλό τόνο. Δεν φωνάζουν πολύ, δεν κάνουν εκείνα τα θριαμβευτικά, τα ωραία της βυζαντινής μας μουσικής, ψάλλουν με μεγάλη κατάνυξη, προσοχή και ευλάβεια. Είναι η στιγμή που ψάλλουμε στην Εκκλησία, την ώρα που μπαίνουν οι ιερείς μέσα, ψάλλουμε το «Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου». Αυτό που προλίγου σας μετέφρασα στα αγγλικά. «Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι». Μιλάει ο άνθρωπος στον Κύριο και λέμε «Κύριε, μη στρέψεις το πρόσωπό σου αλλού. Κοίταξέ μας. Έχουμε ανάγκη να μας βλέπεις. Το πρόσωπό σου να είναι στραμμένο προς εμάς. Εμάς που είμαστε παιδιά σου. Από το παιδό σου, λέει, παιδί σου είμαι εγώ. Σαν πατέρας που είσαι, μη γυρίσεις το πρόσωπό σου αλλού». Θυμηθείτε όταν ήμασταν μικρά παιδιά και ο πατέρας μας ή η μητέρα μας δεν μας πρόσεχαν ή είχαν αλλού στραμμένη την προσοχή τους, αισθανόμασταν αμήχανα, αισθανόμασταν ανασφάλεια, ότι δεν είμαστε σίγουροι. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν με κοιτάζουν, κοιτάζουν αλλού, κάνουν κάτι άλλο, δεν ασχολούνται μαζί μου. Το βλέπετε και στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας σήμερα, πώς όταν δεν τα προσέχετε προσπαθούν να κάνουν κάτι να τραβήξουν την προσοχή σας. Γιατί τα μάτια σας όταν είναι στραμμένα πάνω στο παιδί, το παιδί αισθάνεται ασφάλεια, αισθάνεται προσοχή, αισθάνεται την αγάπη. Το ίδιο είναι και στη σχέση μας με το Θεό. Όταν ο Θεός γυρίσει το πρόσωπό Του από πάνω μας, αλίμονό μας. Οποιοδήποτε κακό μπορεί να μας συμβεί. Αλλά, αδελφοί μου, στρέφει ποτέ ο Θεός το πρόσωπό Του μακριά από μας? Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί μου. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πολλές φορές όταν, θυμηθείτε πάλι τα παιδικά σας, όταν έχετε κάνει κάτι κακό, δεν κρύβεστε από τον μπαμπά και τη μαμά? Κρύβεστε, γιατί θα σας καταλάβει αμέσως. Με το που θα κοιτάξει, θα καταλάβει ότι αυτός κάτι έκανε ή αυτή κάτι έκανε. Και επειδή εμείς ακριβώς έχουμε αυτό το αίσθημα ότι θα μας καταλάβει ο Θεός, εμείς αποφεύγουμε το βλέμμα του Θεού. Ο Θεός είναι Πατέρας. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι για όλους. Ποτέ δεν στρέφει το πρόσωπό Του από τα παιδιά Του. Τα παιδιά Του όμως, όταν κάνουν αταξίες, όταν κάνουν πράγματα τα οποία θα στεναχωρέσουν τον ίδιο το Θεό, εκείνα είναι που αποφεύγουν. Γι' αυτό βλέπετε τα ποιήματα αυτά που ψάλλουμε έχουν αυτό το ποιητικό ύφος. Αυτό που εμείς αισθανόμαστε το προβάλλουμε στο Θεό.
Επειδή εμείς φοβόμαστε το βλέμμα του Θεού, λέμε, Θεέ μου, μη γυρίσεις εσύ το πρόσωπό σου από μένα, αλλά κοίταξέ με, κοίταξε στο πρόσωπό μου, κοίταξέ με, διότι αν το στρέψεις το πρόσωπό σου, θα στεναχωρεθώ, ότι θλίβομαι, λέει το τροπάριο. Αγαπητοί μου αδελφοί, να είμαστε σίγουροι όμως ότι ο Κύριος για να κοιτάξει το πρόσωπό μας και να μην απομακρύνει ποτέ την αγάπη Του, την προσοχή Του από πάνω μας, πρέπει και εμείς όχι απλά να μην κάνουμε κακό, να είμαστε καλά παιδιά, έτσι για να το πω με πολύ απλά λόγια. Δεν είναι αυτό. Είναι και εμείς να κάνουμε το ίδιο για τους άλλους ανθρώπους, για τα αδέλφια μας, για τους συνανθρώπους μας. Πόσες φορές, επειδή κάποιος μας έκανε κακό, τον διαγράφουμε από την λίστα μας. Δεν θέλουμε να τον ξαναδούμε, δεν θέλουμε να τον ξαναακούσουμε. Όταν μας στέλνει μηνύματα δεν το απαντάμε, όταν μας παίρνει τηλέφωνο προσπαθούμε να μην το απαντήσουμε. Όταν βρισκόμαστε στην εκκλησία ή σε άλλο χώρο μαζί, προσπαθούμε να πάμε από άλλο μέρος να μην τον συναντήσουμε. Αυτό που εμείς δεν θέλουμε να μας κάνει ο Θεός, το κάνουμε στον αδελφό μας και στην αδελφή μας. Αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό που θα μας οδηγήσει στο να μην χάσουμε την προσοχή του Θεού, είναι να μην χάσουμε κι εμείς την προσοχή μας, την αγάπη μας, την ανεκτικότητά μας, την συγχωρητικότητά μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Διότι είναι ο όρος που έβαλε ο ίδιος ο Θεός σε μας, ότι αν θέλετε εγώ να σας συγχωρώ, πρέπει και εσείς να συγχωρείτε τους άλλους. Κυριακή και Εσπερινός τη συγχωρήσεως σήμερα, ε! Είναι μια ακολουθία που είναι κατεξοχήν μια ευκαιρία να θυμηθούμε τι θα πει πραγματικά συγχώρηση. Να ζητάμε από τον Θεό να μας συγχωρεί με τον ίδιο τρόπο που εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Υπάρχει άλλωστε και στην Κυριακή προσευχή, The Lord's Prayer. Το έχει το όνομά του. Είναι η μόνη προσευχή που ο Χριστός δίδαξε στους ανθρώπους. Όταν το ρώτησαν πώς να προσευχόμαστε, μία προσευχή τους είπε. Και μέσα σε αυτή την προσευχή, στο Πάτερ ημών, είναι πολύ καθαρά. Και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εάν, αγαπητοί μου, δεν έχετε τη δύναμη, δεν έχετε τη μεγαλοσύνη και μεγαλοκαρδία να συγχωρείτε το κακό ή το λάθος που κάποιος άλλος σας έκανε σαν άνθρωπος, μας έκανε, πώς έχουμε μετά το θάρρος να σηκώνουμε τα μάτια στον Κύριο και να ζητάμε να μας συγχωρήσει. Αυτή την ευχή, αυτή την προσευχή, αυτή την βεβαιότητα της Εκκλησίας, σήμερα μας καλεί ο Κύριος να θυμηθούμε και μας προσκαλεί όλους να είμαστε με αγάπη, με συγχωρητικότητα και να μην στρέφουμε το πρόσωπό μας από τους άλλους συνανθρώπους μας, γιατί στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, του αδελφού μας και της αδελφής μας, είναι ο ίδιος ο Θεός. Αμήν. Μην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Thank you.
βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί. Πολύ ωραία τα είπες, μπράβο. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτένα των χερουβίμ και ενδοξωτέρνα συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τα εκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησο. Ουράνιε βασιλεύ, τους πιστούς βασιλίσιμων στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, των κόσμων ειρήνευσον, την Αγίαν σου μεγάλην εκκλησίαν της Κωνσταντινούπολεως και την Ιεράν ημών Αρχιεπισκοπήν, την κοινότητα ταύτην της Αναστάσεως καλώς διαφύλαξον. Τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών εν σκηνές δικαίων τάξον και ημάς εν μετανία και εξομολογήσι παράλαβε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Thank you.
ευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πατέρες, ελάτε έξω. So, what is after the service of Vespers, my dear brothers and sisters, is a ceremony that maybe you did not expect. We want to elevate today, officially, because unofficially he already is so, δεξιά και αριστερά πατέρες. Our dear Paul, we want to consecrate him today as a subdeacon, something that he already is doing in your parish and everywhere else, and he is doing this so well, with all his heart, with all his mind, and he is so successful and dedicated to this service. So, Paul, now is the time that our Holy Archdiocese recognizes your service. Please come out, Alexa. Now is the time to recognize your dedicated service to our church and to consecrate you. Έλα, κελεύστε τον. Ελάτε πιο κοντά. Κελεύσον, Δέσποτα Άγιε των Υπροσφερομενών Συ. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρίου δεηθούμεν. Lord our God, who through the one and the same Holy Spirit distribute gifts of grace to each one whom you have chosen, who have given to the Church different orders and have established different degrees of ministry therein for the service of your holy, pure sacraments, and who through your ineffable foreknowledge have ordained this your servant worthy to serve in your holy Church, preserve him, Lord, uncondemned in all things. Grant that he may love the beauty of your house, standing before the doors of your holy temple, and lighting the lamps of the dwelling place of your glory. Plant him in your holy church like a fruitful olive tree, bringing forth the fruits of righteousness. Make him your perfect servant at the time of your second coming, that he may receive the reward of those who are pleasing in your sight. For yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen. Άξιος! 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 Άξιος. 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 Three times. Άξιος. Άξιος.
σιγά σιγά σιγά. Όσοι πιστοί. Okay. Όσοι πιστοί. Μέχρι την άλλη εβδομάδα έτσι θα μείνεις. Okay. Άξιος να ζήσεις. Μπράβο. My cough has got a hold of me now. Σεβασμιότατε, ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Συγχωρέστε με. Λίγο νερό δώστε του. Λίγο νερό. Συγχωρέστε με. You see how difficult these last days are for priests and clergy with all the celebrations, liturgies, doxologies, feast days, ordinations, vespers. So. Today, on that point, Your Eminence, we had the great blessing of the fourth Sunday of Lent. And what a blessing it is to have you in our midst this evening, Your Eminence. I tell my people often that we don't come to church to pray. We can pray at home. But we come to church for the synaxes, to be together. Yeah. And it's so beautiful that this evening, Your Eminence, we have the blessing of Your presence here with us, and Your presence has brought a number of additional blessings for us. The blessing of all of these beautiful clergy who, as you just said, Your Eminence, work so selflessly serving the people of God on Your behalf, wherever You plant us. The blessing of Archbishop Dimitrios, who is praying with us in the Holy Altar. The blessing, Your Eminence, of bringing us back to Constantinople this evening in this beautiful Byzantine chant. And I acknowledge all of the chanters who participated this evening and brought us, friends, to something very unique, I think, in all of America. I don't know if there are any Vespers anywhere in America like the one we had this evening. So I thank them, and the blessing, Your Eminence, of Subdeacon Pavlos, and the blessing of gathering all these beautiful people here this evening. Your Eminence, our prayer is simple. May God give you many years. May God give you strength. You know that we are together as clergy. We stand with you and by your side as you lead this beautiful eparchy of our throne. Εις πολλά πολλά και ευλογημένα έτη σεβασμιότατε. Thank you, my dear Pantelimon. You have been always dear to my heart from the time that I met you first at the Fanar as the Archdeacon of our Reverend Archbishop Dimitrios, who really carved your heart, your priestly formation, for so many years, and see how beautifully he created you, and now you are one of the jewels of the Archdiocese, whom we all love and we all admire and enjoy your presence and your ministry in the Church. Thank you, Your Eminence. And it is not a coincidence that the Church has assigned you here to the other jewel of the Archdiocese, the Parish of the Resurrection here in Brookville, which really is one of the most exceptional parishes in the Archdiocese. And this is the church that we chose to do the fourth Vespers of Contrition with the wonderful, wonderful psalters. Really, they made us proud. They make us proud every Sunday. They are the heroes of the analogia of the services, of all the services, the liturgies of the Archdiocese. And we need to acknowledge them. And I repeatedly said that before, especially during the pandemic. Without the psalters, we would have a serious problem in the Archdiocese, because at that time, the choirs disappeared. They couldn't gather. It was the pandemic.
with masks and social distances, it was impossible for any choir to gather and chant in any church. And the psalters, like the first responders, they risked their lives, and some of them, they lost even their lives in the service of the church just because they had to chant. Someone had to chant for the liturgy, for all of us to watch from home, safe and secured. But some of them paid this with their own lives. And we need to acknowledge and honor them and remember this sacrifice, not only during the pandemic, but every Sunday and every service. These are the heroes that are less paid in the service of the church. And yet, their presence, their role is so important for our liturgical life. I want to congratulate you, my dear psalters. Adexio ke aristoro, I don't think how often you have that in a church, to have right and left psalters. It is really something exceptional, not only the quality of their chanting, but not only the quality of their voices, but even the fact that we have dexio ke aristoro is something exceptional. We have some guests from Greece here, Father Damaskinos and Father Dimitrios. They came to honor the recently ordained new deacon of the Archdiocese, Father Ieremias. Father Ieremias studied in the Holy Cross. He is from Thessaloniki, and he is the new jewel in the Archdiocese. The Patriarch chose his name, gave him the name Ieremias, the name of the recently canonized Patriarch of Constantinople, the one who established the monastery of Stavronikita on Mount Athos, a very important patriarch for the history of our church. He was one of the first patriarchs after the fall of Constantinople, the one who saved most of the Byzantine churches in Constantinople from being converted to mosques. He really was very creative, if I may say, in his strategy, how to save them. He gathered a few Turks, Muslims, from in the occupied Constantinople, 16th century, after the occupation, and he convinced them to go to the Sultan, the conqueror, and tell him, you know, Constantinople was not conquered, was surrendered. So since it was surrendered, you cannot convert other churches to mosques, which was not true, but it worked. So it worked, and he saved so many churches. He is a saint of our church now, and his name day is January 13. Welcome to our brotherhood, Father Ieremia. Dear fathers, I'm so happy to see you, so many. Not even in synaxes we have so many priests, which means that next time we will have a synaxes, I will ask Father Pandeleimon to convince the priests. You are more convincing, I see, my dear father. I wish you all the best for the rest of the Lent, and may our Lord deem us worthy to welcome his holy resurrection, you as the parish par excellence of resurrection, but the whole archdiocese. And we hope that these Vespers of Contrition, η Εσπερινή της Συγχωρήσεως, from the next year will be celebrated in every parish of the archdiocese. We tried to revive it. Now, this is the second year that we are doing this in specific selected parishes, like is your parish, every Sunday. But from the next year, I think it's the time that we revive this tradition of our church, have the Sunday, the Esperino de Synchorisios in every parish. It's the time now that you experienced the beauty of the service. You can imitate it. Now we have tasted this beauty, and it's not easy to forget it. With these sentiments and thoughts, my dear Father Pandeleimon, I want to thank you again for your warm welcome. I want to thank Stephanie, the Parish Council President, the Philoptochos ladies. In this parish, you see that ladies rule. And maybe this is a sign why this parish is so successful. That's right. And it's a message to the whole country.
give some more space to the ladies because they really can do this job very well and maybe most of the times better than we do. Yes. So άξιοι και άξιες και καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής και καλή Ανάσταση να έχουμε. And we await the secret. His Eminence will be back with us on Holy Thursday evening to worship with us. So we wait with you just a few days from now, Your Eminence. We will welcome you back. Okay. Is the Athikis. Thank you. Thank you. Right. Εκεί να βγούμε να έρθει και ο Άγιος πρωί. Αρετή. The parish council, Santos, Santos, parish council. Everyone will receive an icon from His Eminence, so please do not dismiss. His Eminence will give each and every one of you a blessing.